Σε ξυπνήσαμε. Γεια πες Κατερίνα, τι γίνεται, καλά. Τι έκανες την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου λείψεις. Εντάξει. Καλώς πατέιτο, επεισόδιο. 4. Και ξεκινάει η εβδομάδα λοιπόν με Ελλάδα-Φιλανδία. Να πας στο ΆΚΑ. Εκεί να... είναι. Ναι, είναι, παίζουμε στο ΆΚΑ βέβαια. Να πάει να δεις το μάτς οικογενειακά, δημόσφαιρα, παιδάκια. Θα είναι. Αλλιώς κρύο δεν θα κάνει. Ή καλύτερα στην Κοσμοτέ TV. Ή στην Κοσμοτέ TV. Τα φιλιά μας το γύρω μας βλέπει. Εγώ το κλασικά μου θα δω. Γιάννη δεν το κούπα και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Bucks. Βλέπεις Bucks to Bucks δηλαδή. Βλέπω Bucks to Bucks, Bucks Blazers. Έχουμε Γιάννη δεν το κούπα. Απέναντι στον... Ντάμιαν Λίλαρντ. Στο δικαστή, στον μπαμπά πολλών. Μπαμπά πολλών απίστων. Είναι πάρα πολύ καλό στα τρίποτα. Βέβαια, σε όλα είναι καλό ο Ντάμιαν. Και ο Γιάννης μας κάτω από το καλάθι εκεί δεν φοβάται τίποτα. Έχουμε να δούμε ματσάρα. Είμαστε φυσικά με τους Bucks. Okay. Θέλουμε να καθαρίσουν από νωρίς το ματς. Νωρίς, εντάξει, αργά είναι το ματς το βράδυ. Νωρίς το πρωί είναι το ματς. Νωρίς το πρωί, τα ξημερώματα. Πάνω από 190 πόντους θα πάει. Θα πάει. Θα πάει. Μαζί. Θα πάει, ρε, θα πάει. Μαζί το... τι, ένας θα βάλει 190 πόντους. Όχι. Αν και ο Λίλαρντ μπορεί στα καλά του, να πούμε. Ναι. Παιχταράζει. Δικαστή. Θα τον δω. Πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Δεν ξέρω αν την έχει πετύχει ποτέ που λέγεται Designated Survivor. Ναι. Ποιο παίζει. Την έχω δει όμω. Δεν στον έχω γράψει εκεί. Όχι. Τον Κίρμαν λέγεται στο έργο ο Κίφερ Σάδερλαντ. Α, μια... μπράβο, βέβαια. Γίνεται αυτός πρόεδρος Αμερικής και προσπαθεί τώρα να... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά είναι δυνατός. Δυνατός Κίφερ Σάδερλαντ. Φοβερή επιστροφή. Φοβερή, γιατί έχει περάσει πολλά αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, έχει περάσει πολλά. Εγώ θα σου πω τώρα για άλλη ταινία ναι. Που πρέπει να δεις. Δεν ξέρω, την έχεις δει ήδη. Την έχω δει. Δεν ξέρω καν για ποια λες. Everybody knows. Το ξέρουν όλοι. Πενέλοπε Κρούζ. Κρούθ. Και Χαβιέρ Μπαρδέμ. Χαβιέρ Μπαρδέμ, το ζευγάρι δηλαδή. Είναι ακόμα ζευγάρι αυτή. Η Λάουρα φεύγει με τα παιδιά της, με τα δύο παιδιά. Πάει από τον Buenos Aires όπου ζει, στο παλιό της, στο χωριό στην Ισπανία που έμενε, για το γάμο της αδερφής της. Και εκεί στο γάμο, εντάξει, ξυπνάνε πάθη, μνήμες, αυτά. Με ποιο, με την αδερφή. Δεν μπορώ να σου πω, πρέπει να το δεις. Ναι. Και ξαφνικά εκεί που τώρα είναι η φασούλα ο γάμος, πέφτουν τα φώτα. Πέφτει το ρεύμα. Τι έπαθε, αυτό συγκλώνησε. Ναι, ναι, ναι. Χάρη την κόρη τη, το παιδί, τη μάνα και η μάνα το παιδί. Όχι, ρε, και πάρα πολύ καλή ταινία. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Άκου όμως, εγώ τι θα δω. Τις τρεις πινακίδες έξω από το Μιζούρι. Αυτός ο τίτλος πάντα είχα την απορία. Όσκαρ κλπ. Οπότε... ο τίτλος τα λέει όλα. Είναι τρεις πινακίδες έξω από ένα χωριό στο Μιζούρι. Είναι μια τρομερή ταινία. 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, πήρε τα 2. Έχει πάρει 5-6 χρυσές σφαίρες. Τρομερό σενάριο. Είναι μια μάνα η οποία η κόρη της δολοφονείται. Και περιμένει το σερίφι της περιοχής, της Κομιτείας, να κάνει κάτι. Ο σερίφις δεν κάνει τίποτα. Το σερίφι τον παίζει ο Θεός Γκούντι Χάρελσον. Οπότε αυτή τι κάνει. Αρχίζει και νοικιάζει τρεις πινακίδες τεράστιες, αυτά τα billboards που είναι και εδώ. Θα νοικιάζει και λέει ποιος τη σκότωσε, δεν θα κάνει τίποτα, βρες το δολοφόνο. Αρχίζει να γράφει μηνύματα. Μηνύματα και να τη λέει στο σερίφι, ναι. Να ξέρει, γενικά στο λέω. Δεν τελειώσαμε. Γενικά στο λέω, δεν προλαβαίνω, έχω άλλο γύρισμα σε 3 λεπτά. Έχεις κι άλλο. Ναι, πρέπει να φύγω τώρα. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ για να σας πει τις ταινίες, τις σειρές, τα μάτς, όλα τα πάντα που έχετε να δείτε στην Κοσμοτέ TV. Γεια σας.